Η έφορη γη του Λιλάντιου πεδίου χαρίζει απλόχειρα εξαιρετικής ποιότητας κρασί, λάδι, μέλι, εσπεριδοειδή και άλλα προϊόντα της διατροφικής αλυσίδας. Η αγάπη των κατοίκων της περιοχής και μελών του πολιτιστικού συλλόγου Μύτικα για τον πλούσιο κάμπο τους που βρέχεται από το Λίλαντα ποταμό τους οδήγησε στη διοργάνωση του πρώτου φεστιβάλ τοπικών προϊόντων Λιλάντιες γεύσεις. Το διήμερο αυτό φιλοξενούμε παραγωγούς τοπικών ναρκωτικών προϊόντων από την περιοχή του Λιλαντίου, από την έφορη περιοχή του Λιλαντίου. Έχουμε λοιπόν ινοπαραγωγούς. Λογικό, γιατί το Λιλάντιο είναι γνωστό για τις αμπελοκαλλιέργειές του. Άλλωστε, ο Μύτικας λέγεται και αμπέλια. Έχουμε λιοπαραγωγούς, μελισσοκόμους και παραγωγούς δήμης με βάση τα τοπικά προϊόντα. Προϊόντα της έφορης κοιλάδας του Λίλαντα, τα οποία ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο και αποτελούν τους μεγάλους μας πρεσβευτές. Όχι μόνο του Μύτικα και του Λίλαντα, αλλά ολόκληρης της Εύβοιας και θα έλεγα και ολόκληρης της χώρας. Έτσι λοιπόν είναι πολύ σημαντική η διοργάνωση σημερινή, το φεστιβάλ των τοπικών γεύσεων, το οποίο έχουμε να γίνει και θεσμός. Εδώ σε αυτόν τον ευλογημένο τόπο, στην έφορη γη του Λιλαντίου πεδίου, μια γη που από τους προϊστορικούς χρόνους σηματοδοτούσε όχι μόνο την ομορφιά της, αλλά όχι μόνο τη γεωμορφολογία του εδάφους της την εξαιρετική, ακριβώς όμως και αυτό της γης, της έφορης γης που παράγει προϊόντα, προϊόντα για τα οποία κάποτε γίναν μέχρι και πόλεμοι. Συγχαρητήρια λοιπόν, συγχαρητήρια στον πολύ δραστήριο πολιτιστικό σύλλογο Μύτικα. Αφού προέρχεται το λέξη Λιλάντιον, προέρχεται εκ της λέξης λό, που πάνε να πει θέλω. Και από το λό βγαίνει το λιλαίωμαι, που σημαίνει επιθυμώ πολύ, ποθώ κάτι με σκοδρότητα. Αυτό να το αναφέρει και ο Όμηρος στην Ιλιάδα, στο στίχο 89. Από εκεί λοιπόν προέρχεται και το Λίλαντον, το οποίο ερμηνεύεται σαν αμφιπόθητο. Λόγω της γενέξεως, είναι προφανές, της Χαλκίδας με την ερέτρια για το συγκεκριμένο. Αυτό το αναφέρει ο Γαλάνης στην πραγματεία του περί Λιλαντικού πολέμου. Θέλω να προσθέσω ότι στην αυριανή μέρα, στο master class που θα έχουμε, επίτιμος καλεσμένος είναι ο πρέσβης της Χιλής, ο οποίος θα παρουσιάσει και δύο ετικέτες από κρασιά χιλιανά. Θέλει να δει τα δικά μας κρασιά και έχει ακούσει τα καλύτερα για το Λιλάντιο και για τα κρασιά του. Κάνουμε μία προσπάθεια, εδώ είναι το πρώτο μας φεστιβάλ, πιστεύουμε να έχει επιτυχία, έχουμε τη στήριξη του κόσμου να γίνει θεσμός και να το συνεχίσουμε κάθε χρόνο. Το Λιλάντιο είναι μία περιοχή πλούσια σε λάδι, κρασί, μέλι και χίλια δυο άλλα πράγματα. Αυτά θέλουμε να αναδείξουμε, την περιοχή μας, το Μύτικα, το Λιλάντιο και ο σύλλογός μας να βγει προς τα έξω, γιατί κάνουμε πράγματα, κάνουμε αγώνα και πράγματα που αξίζουν. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, το Επιμελητήριο της Εύβοιας και την Αγροδιατροφική Σύμπραξη.